Λοιπόν, κύριε Κασιδιάρη, έχετε το λόγο. Πρωτολογία μας. Επαναλαμβάνω, κατά την πρωτολογία μας τονίσαμε ότι η τροπολογία που κατέθεσε ο αρμόδιος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ για τις offshore δεν μπορούσε στην αρχική μορφή της να γίνει ανεκτή και δεκτή. Διότι επί της ουσίας αμνίστευε το μαύρο πολιτικό χρήμα και όσους πολιτικούς έχουν διαπράξει οικονομικό έγκλημα δημιουργώντας παράνομα offshore σε φορολογικούς παραδείσους. Βλέπουμε κάποιες διαφοροποιήσεις και θα ψηφίσουμε εν τέλει τη συγκεκριμένη τροπολογία αφότου διαφοροποιήθηκε, παρότι δεν μας καλύπτει και η Χρυσή Αυγή όταν κυβερνήσει αυτή τη χώρα θα απαγορεύσει σε κάθε πολιτικό παράγοντα, σε βουλευτές, υπουργούς, δημάρχους, σε όσους εμπλέκονται στα κοινά, όχι μόνο να έχουν offshore, αλλά και να έχουν γενικώς επιχειρήσεις στο εξωτερικό, καταθέσεις και ομόλογα σε τράπεζες του εξωτερικού. Κάθε πολιτικό πρόσωπο πρέπει να έχει την υποχρέωση, εάν διατηρεί επιχείρηση, να διατηρεί επιχείρηση στην Ελλάδα και να πληρώνει φόρους μόνο στην Ελλάδα. Και οι καταθέσεις του να είναι μόνο σε ελληνικές τράπεζες. Διότι έχουμε αναφέρει πλήστα παραδείγματα κυβερνητικών παραγόντων, υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, τους αρμόδιους υπουργούς που έφεραν τα νέα επαχθή μνημόνια στην Ελλάδα, με τεράστιες καταθέσεις, Τσακαλώτος 876.000 ευρώ, Σταθάκης 827.000 ευρώ, στην BlackRock, στην JP Morgan, κεφάλαια εκτός Ελλάδος, τα οποία πρέπει να επαναπατριστούν. Θα τονίσω όμως και θα επιμείνω στο σημείο αυτό στην πλήρη ανυπαρξία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάψει προπολού να υφίσταται ως αντιπολίτευση σε αυτή την αίθουσα. Δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση. Η μόνη δύναμη που ασκεί αντιπολίτευση στην αυτή την αντεθνική κυβέρνηση είναι το τρίτο πολιτικό κόμμα της χώρας, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή. Και είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να εξαφανίζεται σήμερα, να φυγομαχεί και να κρύβεται και τι να πει άλλωστε για το ζήτημα των offshore, τι να πει για τον Παπασταύρου, τη λίστα Λαγκάρντ, τη λίστα Παναμά. Από τη στιγμή βέβαια που ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει λάβει εντολή από τη Μέρκελ να μην ασκεί αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει λάβει συγκεκριμένη εντολή από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να είναι ανύπαρκτο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την αίθουσα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη επιλογή της διεθνούς τοκογλυφίας για να περνά όλα αυτά τα επαχθή μνημόνια στην Ελλάδα. Εις ό,τι αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, θα καταψηφίσουμε βεβαίως την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Ζητάμε προσλήψη εκπαιδευτικών με αξιοκρατικά κριτήρια και προπαντός μέσω ΑΣΕΠ. Και δεν μπορούμε να ακούμε επιτέλους έναν ανεκδίκητο Υπουργό Παιδείας να βγαίνει δημόσια και να λέει ότι είναι παραφύση η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάντια της σημερινής νεοελληνικής εκπαίδευσης που τα νέα παιδιά της Ελλάδος δεν ξέρουν να ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Θα πούμε ναι στην τροπολογία για την αύξηση της φίτησης, την αναβάθμιση της φίτησης στις στρατιωτικές σχολές μονίμων υπαξιωματικών ναυτικού και της αεροπορίας. Είναι ένα αίτημα των ενόπλων δυνάμεων και εμείς σεβόμαστε και τιμούμε τις ένοπλες δυνάμεις, υπηρετήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις σε αντίθεση με τους κυβερνώντες που λούφαραν τη θητεία τους, που έχουν οδηγήσει σήμερα δυστυχώς τον ελληνικό στρατό να κάνει θελήματα λαθρομεταναστών, και αυτό είναι ένα έγκλημα σε βάρος των ενόπλων δυνάμεων. Μη φωνασκείτε όταν λέμε αλήθειες. Κλείνω λοιπόν, μη φωνασκείτε όταν λέμε αλήθειες. Γιατί έχετε εξευτελίσει την κυριολεξία της ένοπλης δυνάμης της Ελλάδος. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι η Χρυσή Αυγή θα υπερψηφίσει την τροπολογία για τις offshore, παρότι απαιτούμε καμία offshore σε πολιτικό, καμία κατάθεση πολιτικού παράγοντα σε ξένη τράπεζα, καμία επιχείρηση πολιτικού παράγοντα εκτός Ελλάδος. Όλα αυτά θα τα κάνει πράξη ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή.